Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει μια φορά ακόμη να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να διευκρινίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών και ποτέ δεν θεωρήσαμε τον εαυτό μας ότι είναι διδάσκαλο, καθηγητή, ότι είναι διδάσκαλος, καθηγητής ή θεολόγος, αλλά μαθητής του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας που έχουν σχέση με τη χριστιανική μας ζωή και πορεία. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας. Γράφει. Αγαπητά μου αδέλφια, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησούς Χριστού. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να ακούσω και από εσάς ποια είναι η πραγματική έννοια της χάρης του Θεού, γιατί κατά καιρούς έχω ακούσει πάρα πολλά και έχω μπερδευτεί. Σας παρακαλώ όμως όχι τη γνώμη σας, αλλά μόνο τι λέει ο Λόγος του Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αγαπητέ μου φίλε, η χάρη του Θεού είναι ένα θέμα, μια έννοια που πολλές φορές είναι δυσνόητη. Κι όμως είναι τόσο απλή στην πραγματικότητά της, στην έννοιά της. Είναι πολύ απλή. Πρώτα-πρώτα η χάρις είναι σαν έννοια, είναι η ομορφιά, η ωραιότης, η καλοσύνη, η αγάπη, η γλυκή της, κάτι που τραβάει τον άνθρωπο. Λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει χάρη, είναι χαριτωμένος, αλλιώς λέμε. Η χάρις είναι αυτή που ο κριτής, κάποιος που έχει εξουσία κριτού, αθώνει, δικαιώνει έναν κατηγορούμενο ένοχο, και το κίνητρο της χάρις είναι η αγάπη, η ευσπλαχνία, όχι όμως εν αδικία, δεν τον δικαιώνει εν αδικία, αλλά βρίσκει κάτι, ψάχνει να βρει, δηλαδή για να κάνει χάρη, ψάχνει να βρει κάτι για να του συγχωρέσει και για να τον δικαιώσει. Αυτή είναι η χάρις στην οποία εξουσία έχει μόνο κάποιος που είναι ανώτερος και κριτής. Ακόμη ένας κύριος, κάποιος κύριος δούλου, κάνει χάρη, δηλαδή ο δούλος βρίσκει χάρη στους οφθαλμούς του κυρίου για κάτι που είναι ιδιαίτερο και προξένησε τη χάρη του Κυρίου του. Η χάρις γενικά είναι κάτι που ο Θεός, επειδή είναι αγάπη, επειδή ο Θεός είναι αγάπη και επειδή είναι σπλαχνικός στον άνθρωπο, είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του Θεού. Κάνει χάρη. Βεβαίως η Γραφή λέει, στους ταπεινούς κάνει χάρη, στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Ψάχνει να βρει δηλαδή μια αιτία για να κάνει χάρη. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο αμαρτωλό, άθλιο, ουτιδανό, τυποτένιο, που ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό, ο Θεός κάνει χάρη σε αυτόν. Και η χάρις που κάνει ο Θεός είναι έξω από τα ανθρώπινα δεδομένα, έξω από τις δυνατότητες του ανθρώπου. Είναι υπέρ της φύσης του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ο άγγελος λέγει προς τη Μαρία,
Μη φοβού Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό, ώστε θα συλλάβεις εγγαστρή και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Κάτι το αδύνατο, το υπερφυσικό. Μπορεί μία παρθένος να συλλάβει και να γεννήσει Υιόν. Αδύνατο είναι. Όμως η χάρις του Θεού μπορεί να το κάνει. Τώρα πάμε όμως να εξετάσουμε λιγάκι τη χάρη του Θεού τη σωτήριο. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, και μάλιστα να το διαβάσουμε από μέσα αυτό για να δούμε ότι ο Θεός ενεργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πάλι υπερφυσικό, πάλι πάνω από τα ανθρώπινα δεδομένα. Και διαβάζω β' κεφάλαιο, 4 εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Ο Θεός όμως πλούσιος ον εισέλεος, να τώρα το κίνητρο, επειδή είναι πλούσιος εισέλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού, με την οποία ηγάπησεν ημάς, και ενώ ακόμη είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματά μας, άρα ο νεκρός είναι τελειωμένος, ο Θεός μας εζωποίησε μετά του Χριστού, μας συνανέστησε μετά του Χριστού, κατά χάριν δηλαδή είστε σε σωσμένοι, μας εζωποίησεν μετά του Χριστού και συνανέστησε και συνεκάθισεν ημάς εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν έκανε κάτι ο Θεός που ξεπερνάει τη δυνατότητα του ανθρώπου. Εμείς νεκροί όντες για τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας, καθώς περπατήσαμε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου και κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, το διάβολο, του πνεύματος το οποίο ενεργεί τη σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς ανεστράφημεν κάποτε κατά τις επιθυμίες της σαρκός, πράττοντας τα θελήματα της σαρκός και των διανοιών μας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο φυσικός άνθρωπος, καθώς είναι γεγραμμένο το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ, ο φυσικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος είναι υιός απήθειας. Νεκρός για τις παραβάσεις του και τις αμαρτίες του. Και δεν έχει καμία πιθανότητα να ζήσει. Έρχεται όμως ο Θεός, κατά το πολύ έλεος αυτού, κατά τα μεγάλα σπλάχνα και τους εκτιρμούς για τον άνθρωπο, και διατάζει τον Υιόν του, ο οποίος οικειοθελώς αφήνει τα παλάτια της δόξης, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Ιησούς Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του, πώς, λαβών δούλου μορφή, δεν τον εκένωσε από τη θεότητα, αλλά τον εκένωσε από τη δόξα του, λαβών δούλου μορφή, και έτσι αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Χάρη λοιπόν αυτής της θυσίας του Λόγου του Θεού, του Υιού του Θεού που ενσαρκώθηκε λαβών δούλου μορφή και γινόμοιος με τους ανθρώπους, ο Θεός έκαμε χάρη στον άνθρωπο, ο οποίος δέχεται ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε λαβών δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας, και ομολογήσει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, τότε βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού, χάρη της πίστεως αυτής, και ο Θεός τον δικαιώνει, τον ζωοποιεί, τον συναναστένει μαζί με τον Χριστό, για να το συγκαθίσει στο θρόνο της δόξης, της χάρης του. Τον κάνει δηλαδή παιδί Θεού,
ενώ είναι σαρκικός άνθρωπος πλάσμα Θεού, κληρονόμο Θεού και συγκληρονόμο Ιησού Χριστού, και του δίνει τη δυνατότητα, αν κατά χάριν πάλι, όπως σώθηκε, κατά χάριν συνεχίζει να περπατάει στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να φτάσει εκείνη την ημέρα κατά χάριν και να συμμετάσχει στην Ανάσταση των νεκρών, στην αρπαγή της Εκκλησίας, ώστε να συμβασιλεύσει μετά του Ιησού Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Η χάρις του Θεού λοιπόν κάνει τα ακατόρθωτα για τους ανθρώπους, τα αδύνατα εις τους ανθρώπους δυνατά. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς, αλλά είναι δώρο Θεού. Και ποια είναι η διαφορά της σωτηρίας μας κατά χάριν, της δικαίωσής μας κατά χάριν? Γιατί αυτή η δικαίωση, η σωτηρία, δεν προήλθε εξ έργων νόμου, γιατί θα μπορούσε να καυχηθεί κάποια σάρξη και να πει εγώ μόνος μου σώθηκα. Αλλά αυτή η δικαίωση και η σωτηρία προήλθε από τη χάρη του Θεού που έκανε σε εμάς δια της πίστεως. Και αυτή η χάρη του Θεού τι λέει? Άνθρωπε, είσαι αμαρτωλός, ο Θεός είναι Άγιος, και καμία σχέση δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Γιατί υπάρχει μέγα χώρισμα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, οι αμαρτίες σας, οι αμαρτίες των ανθρώπων. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, ούτε ο Θεός μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο. Παρά μόνο εάν αφαιρεθεί αυτό το μέγα χώρισμα. Αν βρεθεί κάτι που να οδηγήσει τον Θεό να παραβλέψει τις αμαρτίες των ανθρώπων, να συγχωρήσει τις αμαρτίες των ανθρώπων, ώστε να έρθει σε επαφή ο Άγιος Θεός με τον δίκαιο πλέον άνθρωπο, δικαιωμένο όμως κατά χάρη δια της πίστεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τι ακριβώς συνέβη? Για τις αμαρτίες μας έπρεπε να υπάρξει τιμωρία, ποινή. Και η ποινή, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και έτσι ο Θεός δέχθηκε, επειδή τόσο αγάπησε τον κόσμο, να στείλει τον Υιό του το μονογενή, να πεθάνει για τις αμαρτίες των ανθρώπων, δηλαδή να πληρώσει το μισθό της αμαρτίας που είναι θάνατος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, να πληρώσει για τις αμαρτίες των ανθρώπων που οδηγούσαν σε θάνατο τον άνθρωπο, να πληρώσει για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων δια της πίστεως. Πιστεύω, Χριστέ μου, ότι εσύ πέθανες για τις αμαρτίες μου, πάρ' τις αμαρτίες μου, πλύνε με το αίμα σου το Άγιο και συγχώρεσέ με. Και έτσι ο Θεός να βρει λασμό το αρνίον το εσφαγμένον τον Ιησού Χριστόν επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, και να δικαιώσει τον αμαρτωλό τον άνθρωπο. Να θεωρήσει δίκαιο τον άνθρωπο, γιατί για όλες τις αμαρτίες του πέθανε ο Ιησούς Χριστός, ώστε ελευθερώθηκε από όλες τις αμαρτίες του άνθρωπος και έμεινε αναμάρτητος δια της πίστεως. Στην πραγματικότητα λογίζεται αναμάρτητος, λογίζεται δίκαιος, γιατί πίστεψε στο σωτήριο έργο του Θεού, στη χάρη του Θεού τη σωτήριο. Και έτσι η χάρη του Θεού δεν απαιτεί εκτέλεση του νόμου του Θεού, καθώς ήταν γεγραμμένο όποιος εκπληρώσει τις εντολές του Θεού, το νόμο του Θεού θα σωθεί. Δεν απαιτεί, δεν προϋποθέτει την εκτέλεση του νόμου και καμίας και κανένας έργου ανθρωπίνου πέραν από το να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση από τον άνθρωπο για να λάβει ζωή αιώνιο, παρά μόνο να πιστέψει με όλη την καρδιά τον Ιησού Χριστό. Και έτσι ο Θεός μας συγχωρεί όλες μας τις αμαρτίες παρά βάσης ανομίας και μας δίνει εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού.
Η χάρις λοιπόν του Θεού είναι σωτήριος και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά τις πράξεις των Αποστόλων στο ΙΑ παραδείγματος χάρη 23 διαβάζω ο οποίος ο Βαρνάβας ελθόν και ειδών τη χάρη του Θεού χάρηκε και παρεκκίνει πάντες να εμένουσι εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον. Δηλαδή με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να εμένει, να συνεχίζει να μένει με σταθερή καρδιά στον Κύριο. Ακόμη και από τις πράξεις των Αποστόλων 20 κεφάλαιο και 32 εδάφιο λέει ο Λόγος του Θεού και τώρα αδελφοί σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον Λόγον της χάριτος αυτού ο οποίος μπορεί, ο Λόγος της χάριτος του Θεού να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομιά με τα πάντων των Αγίων. Άρα και στερεώνεται και οικοδομείται ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν. Ακόμη, με τη χάρη του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, και είναι πολύ σοβαρό να το δούμε, σωθήκαμε, όπως περιγράψαμε, αλλά ακόμη και στεκόμαστε, αν πάμε δηλαδή στην επιστολή προς Εβραίους, στο ΙΓ κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο θα δούμε «Μην πλανάστε με δίδαχας ποικίλας και ξένας, διότι καλόν είναι με τη χάρη του Θεού να στερεώνεται η καρδιά και όχι με βρώματα εις τα οποία όσοι περιεπάτησαν δεν ωφελήθησαν». Η καρδιά του ανθρώπου στερεώνεται στην παρουσία του Θεού, με τη χάρη του Θεού και ακόμη. Διαβάζω από το ΙΒ 28 εδάφιο πάλι προς Εβραίους, «Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν τη χάριν, δια της οποίας λατρεύομεν, ευαρέστος εις το Θεόν, με εδώ και ευλάβεια». Άρα λοιπόν, ευαρέστος τον Θεό δεν μπορούμε να τον λατρεύσουμε με ευλάβεια και με εδώ εάν δεν βρούμε χάρη ενώπιον του Θεού. Και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη, χάρη ενώπιον του Θεού βρίσκουμε όταν μπορούμε αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας να ταπεινωνόμεθα ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Όμως είναι και ένα και μία άλλη λογική που έχει ο Θεός να παρουσιάζει τη χάρη σαν ανταμοιβή. Αν πάμε δηλαδή στο Ματθαίο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 5ο κεφάλαιο και στο 46 εδάφιο, διαβάζω. «Διότι αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποιον μισθόν έχετε, και οι τελώνε δεν κάμνουσι αυτόν. Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνο, τι περισσότερον κάμνετε, και οι τελώνες δεν κάνουν αυτό». Και εξηγεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στο 6ο κεφάλαιο και στο 32 εδάφιο, ακόμη περισσότερο, διαβάζω, «Και αν αγαπάτε πάλι τους αγαπώντες σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς». Δηλαδή εδώ εμφανίζεται ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χάρης σαν μισθός. Σε μία μόνο περίπτωση. Δηλαδή σαν ανταμοιβή. Σε μία μόνο περίπτωση. Αν, όπως θέλει ο Θεός, αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους που σας μισούν, ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ή την εσάς βλάπτωση. Όταν λοιπόν κάνεις υπέρβαση της εντολής της αγάπης που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο λέγοντας να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου, τον πλησίον σου ως εαυτόν, σαν τον εαυτό σου, και υπέρβαση ακόμη και στην Καινή Διαθήκη, την καινούρια εντολή που δίνει στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα,
αν κάνεις υπέρβαση της αγάπης, καθώς ο Θεός αγαπάει δικαίους και αδίκους, και μοιάσεις τον Πατέρα στον ουράνιο, τότε η χάρις του Θεού θα είναι μισθός ανταμοιβή για σένα. Δηλαδή αν αγαπήσεις τους εχθρούς σου, αν αγαθοποιείς εκείνους που σε μισούν, αν ευλογείς εκείνους οι οποίοι σε καταρώνται και προσεύχεσαι υπέρ εκείνων οι οποίοι σε βλάπτουσι, τότε λέγει ο Λόγος του Θεού, θα γίνεις τέλειος καθώς ο πατήρ σου είναι τέλειος. Και άλλου λέει, μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Εάν λοιπόν ξεπεράσεις τη λογική της αγάπης βάσει των εντολών του Θεού προς τον Θεό, προς τον πλησίον σου και προς τον αδελφόν σου και αγαπήσεις, ξεπεράσεις τα όρια και αγαπήσεις τους εχθρούς σου, αυτούς που σε μισούν, αυτούς που σε καταρώνται και αυτούς που σε βλάπτουν, τότε η ανταμοιβή σου θα είναι η χάρη του Θεού στη ζωή σου. Θα βρίσκεις χάρη πάντοτε από το Θεό. Επαναλαμβάνω, στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, αλλά κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι δια της πίστεως. Όμως εδώ λέει και κάτι που είναι πολύ σοβαρό, τη χάρη σαν ανταμοιβή. Σου χρωστάει χάρη ο Θεός όταν αγαπάς τους εχθρούς σου, αυτούς που σε μισούν, αυτούς που σε καταρρούνται και αυτούς που σε βλάπτουν. Όμως ας δούμε τώρα πώς ο Θεός συνεργάζεται δια της χάριτός του με τους ανθρώπους. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος, λέγει στην επιστολή του προς Τίτον ο Απόστολος Παύλος, εφανερώθη. Μάλιστα, για να πάμε πριν προχωρήσουμε σε αυτό και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο οποίος λέγει ότι ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η χάρις δε και η αλήθεια έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρις λοιπόν που έγινε, που ήρθε στη ζωή μας, η σωτήριος, δια της πίστεως των Ιησού Χριστών, γιατί αν δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να πληρώσει για τις αμαρτίες μας, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, τότε και ο Πατέρας δια τον ανέστενε, αλλά ο Πατέρας τον ανέστησε επειδή πέθανε αναμάρτητος αυτός για τις δικές μας αμαρτίες και τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Καθώς ο Θεός μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσα διά της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, επειδή πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος και είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλεύων. Αυτή λοιπόν η χάρις του Θεού, η σωτήριος που εφανερώθη, και η χάρις του Θεού είναι ο Χριστός, είναι η θυσία του Χριστού. Αυτή είναι η χάρις του Θεού, ότι έστειλε τον Υιό του τον μονογενή για να σώσει όποιους πιστέψουν ότι είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού και επικαλεστούν το όνομά του. Αυτή λοιπόν η χάρις του Θεού που έγινε δια του Ιησού Χριστού, αυτή η χάρις του Θεού η σωτήριος που εφανερώθη ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν είναι άλλη από τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του τον μονογενή, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, που πέθανε, επαναλαμβάνω, για τις αμαρτίες μας και ανεστήθη για τη δικαιοσύνη μας, αυτή η χάρις του Θεού η σωτήριος διδάσκει μας. Άρα τώρα μπαίνουμε σε μία διδασκαλία καινούρια, που δεν μας διδάσκει ο νόμος, αλλά μας διδάσκει η χάρις του Θεού η σωτήριος που φανερώθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους. Διδάσκει μας να αρνηθόμεν την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας. Το, η πρώτη διδασκαλία είναι να αρνούμεθα την ασέβεια, να είμαστε δηλαδή ευσεβείς, να έχουμε φόβο Θεού, Άγιο, στηριζόμενο επάνω στο μυστήριο της ευσεβείας που είναι μέγα, ότι ο Ιησούς, ο Θεός ήλθε εν σαρκή για να σώσει τους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού, ο Θεός ο αληθινός, ήλθε εν σαρκή. Αυτή λοιπόν η χάρις του Θεού Ιησούς Χριστός
το πρώτο πράγμα που μας διδάσκει αφού μας σώσει, δηλαδή αφού μας αναγεννήσει ο Θεός, αφού μας αλλάξει τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου και μας χαρίσει νέες επιθυμίες αγιασμού και καθαρότητος, νέα καρδιά, απαλή και τρυφερή αφού βγάλει τη λίθινη και βάλει τη σάρκινη και νέο πνεύμα με νουν Χριστού αφού αφαιρέσει το δόλο και την υπερηφάνεια και δώσει πράο και ησύχιο πνεύμα, τότε σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι πια γεγεννημένος κατά τη σάρκα μόνο, άρα να είναι σάρκα, αλλά είναι και γεγεννημένος κατά το πνεύμα, άρα είναι πνεύμα. Σε αυτόν τον άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο, μπορεί πια η χάρη του Θεού η Σωτήριος να τον διδάξει και είναι απαραίτητο να διδαχθεί, να αρνείται την ασέβεια πρώτον και δεύτερον τις κοσμικές επιθυμίες. Είναι δύο βασικά πράγματα που μόνο η χάρη του Θεού μας διδάσκει, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Γιατί? Γιατί όποιος αγαπά τον κόσμο και τα εν το κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Και όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Άρα ο Ιησούς Χριστός θέλει να είμαστε φίλοι του Θεού, όπως φίλος του Θεού ονομάστη δια της πίστεως ο Αβραάμ. Έτσι και εμείς θέλει να είμαστε φίλοι του Θεού, γενόμενοι φίλοι του Ιησού Χριστού, αποδεχόμενοι την πρόταση φιλίας του Ιησού Χριστού, καθώς μας λέγει, δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, αλλά φίλους μου σας λέγω, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου σας τα είπα. Αποδεχόμενοι λοιπόν την πρόταση της φιλίας του Ιησού Χριστού, γινόμεθα φίλοι του Ιησού Χριστού, και ο Ιησούς Χριστός μας διδάσκει πια να αρνηθούμε πρώτον την ασέβεια, δηλαδή να ζούμε ευσεβώς, να δεχθούμε το μυστήριο της ευσεβίας, το φόβο του Θεού, και να αρνηθούμε και τις κοσμικές επιθυμίες, την εκοσμίκευση. Η χάρις λοιπόν του Θεού δεν είναι για να συγκαλύπτει τις κοσμικές επιθυμίες αλλά και την έλλειψη του φόβου του Θεού στον άνθρωπο, αλλά είναι να μας αγιάζει, είναι αγιασμός, σεμνότητα, καθαρότητα. Ακόμη πολύ βασικό, δεν είναι κάλυμα και σκέπασμα της αμαρτίας, αλλά είναι φάρμακο της αμαρτίας, θεραπεύει την αμαρτία. Και έτσι λοιπόν η χάρις του Θεού η Σωτήριος μας διδάσκει πρώτον να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και δεύτερον, να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς σε αυτόν τον παρόντα αιώνα, καθώς ο Πέτρος είπε «σώθητε από τις γενεάς αυτής της πονηράς και της διεστραμμένης». Να ζήσουμε λοιπόν, να ζούμε δικαίως, μες στη δικαιοσύνη του Θεού την καταχάριν, δηλαδή δια της πίστεως, δηλαδή πίστης μας να είναι ζωντανή, να έχει έργα πίστεως. Δικαίως, ευσεβώς, αρνούμενοι την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και σοφρόνος, με σοφία Θεού, καθώς αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Και τρίτον, μας διδάσκει να προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα της επιφάνειας, τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Άρα να περιμένουμε, όχι να λέμε βραδίνει ο Κύριος να έρθει, να περιμένουμε η Εκκλησία του Χριστού την αρπαγή της Εκκλησίας. Να περιμένουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει να μας παραλάβει. Οι προσμένοντες τον Κύριον θα δικαιώνονται ενώπιον του Θεού. Γιατί εάν ο δούλος είπε βραδίνει να έλθει ο Κύριός μου, τότε αρχίζει και δέρνει τους συνδούλους του, τρώγει, πίνει με το των μεθιόντων, ζώνα σώτος. Και ο Κύριος έρχεται καθήν ώραν, δεν εξεύρει και καθήν ημέραν, δεν προσμένει και τον στέλνει στη γέννα του πυρός. Είναι λοιπόν απαραίτητο, χαρακτηριστικό του παιδιού του Θεού, του δούλου του Θεού, του ανθρώπου του Θεού που σώθηκε κατά χάριν δια της πίστεως, να αρνείται την ασέβεια, γιατί η ασέβεια του προσφέρεται και αυτός πρέπει να αντιστέκεται.
να αρνείται τις κοσμικές επιθυμίες, πρέπει να δαμάζει το σώμα του και να το δουλαγωγεί, για να φεύγουν ασέβεια και κοσμικές επιθυμίες από την καρδιά του, που είναι το όπλο του διαβόλου, ο δελεασμός. Και να αγωνίζεται, να εισέρχεται δια της στενής πύλης. Γιατί στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Ενώ φαρδιά είναι η πύλη. Πολύ φαρδιά. Και ευρύχωρος η οδός που οδηγεί στην απώλεια. Άρα να αρνηθόμεν, μας διδάσκει η χάρη του Θεού, την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και να ζούμε μέσα στην καταχάριν δια της πίστεως δικαιοσύνη του Θεού. Δικαίως, σοφρόνος, με φόβο Θεού, με σοφία Θεού, με σύνεση Θεού. Και ευσεβώς, δηλαδή με αληθινή, με ορθοτομημένη τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, καθώς επαναλαμβάνω το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, και τρίτον προσμένοντες με όλη μας την καρδιά, προσκαρτερούντες το Κύριο μας τον Ιησού Χριστό να έρθει να μας παραλάβει. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, η σωτήριος. Όμως υπάρχει και η χάρη του Ιησού Χριστού. Αν πάμε στην επιστολή προς Κορινθίους τη Δευτέρα και στο 8 ήττα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι δεν είναι μόνο η χάρις του Θεού η σωτήριος, η χάρις του Θεού με την οποία σωθήκαμε, αλλά είναι και η χάρις του Χριστού. Διότι εξεύρεται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτώχευσε δια σας, δια να πλουτίζετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Δηλαδή, αυτό που διαβάσαμε, ότι δεν θεώρησε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του πως λαβών δούλου μορφή. Αυτή είναι η χάρη του Χριστού, την οποία περιγράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τον Τίτο, στο 14 εδάφιο. Ώστις, αυτή είναι η χάρη του Χριστού, και έδωκε τον εαυτό του υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Αυτή είναι η χάρη του Χριστού που κάνει στη ζωή μας. Αφού έδωσε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει από κάθε αμαρτία, καθώς είπαμε πέθανε για τις αμαρτίες μας, έδωσε τον εαυτό του ακόμη και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Άρα λοιπόν ο χριστιανός ζει κατά τη χάρη του Θεού, τη σωτήριο, με την οποία δηλαδή σωθήκαμε δια της πίστεως, καθώς έστειλε τον Ιησού Χριστόν και πιστεύσαμε σε Αυτόν, επικαλεστήκαμε το όνομά Του και ο Θεός μας αναγέννησε. Αλλά υπάρχει και η χάρις του Χριστού που έδωσε τον εαυτό του, αφού έδωσε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει από κάθε αμαρτία, τώρα μας καθαρίζει με το αίμα του το Άγιο, μας καθαρίζει για να είμαστε λαός εκλεκτός και ζηλωτής καλών έργων, για να είμαστε δηλαδή όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, λαός γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον κατά χάριν απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές εκείνου ο οποίος μας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Άρα λοιπόν η χάρις του Θεού μας έσωσε και η χάρις του Χριστού μας διατηρεί. Διαβάζω και από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη. Εάν είπομεν, πρώτο κεφάλαιο και 8 εδάφιο, ότι αμαρτία δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Αν πούμε λοιπόν
αφού σωθήκαμε, αφού αναγεννηθήκαμε, αφού μας έφερε ο Θεός στο φως και ο Ιησούς Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, εάν πούμε τώρα ποια αμαρτία δεν έχουμε, τότε και τον εαυτό μας πλανούμε, αλλά και η αλήθεια που είναι ο Χριστός, το Ευαγγέλιο Του, ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος ο δικός Σου είναι η αλήθεια. Πάτερ μου, λέγει ο Ιησούς Χριστός, και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Εάν όμως ομολογόμεν τα αμαρτία ημών, καθώς είναι γεγραμμένο, πάντες ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού και εις πολλά πτεωμεν άπαντες, αν ομολογόμεν όμως τις αμαρτίες ημών, τότε κάνει χάρη ο Χριστός, είναι πιστός και δίκαιος ο Θεός, ώστε να συγχωρήσει ημάς τα αμαρτίας και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Τεκνία μου, συνεχίζει, αυτά δεν σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε, αλλά και αν κάποιος αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον, να η χάρη του Χριστού, προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Υπάρχει λοιπόν και η χάρη του Χριστού, που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας με το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα αλλήλων. Αλλά υπάρχει και η χάρις του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είπε ο Χριστός, θέλετε λάβει δύναμη, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα είστε μάρτυρές μου εδώ στα Ιεροσόλυμα, στη Σαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Άρα υπάρχει και η χάρις του Πνεύματος του Αγίου που μας δίνει δύναμη να στεκόμαστε, να περπατάμε και να ομολογούμε Ιησού Χριστόν και τούτον Σταυρωμένο. Και χάρις του Πνεύματος του Αγίου φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στο διά του Ιησού Χριστού στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, καθώς λέγει στο Ι' κεφάλαιο, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού και το Πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν. Και αυτό το Πνεύμα του Κυρίου που θα αναπαυθεί επ' αυτόν είναι Πνεύμα σοφίας, ώστε να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, και συνέσεως, ώστε να ξέρουμε πώς μπορούμε να το εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Πνεύμα βουλής, να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά και δυνάμεως να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πνεύμα γνώσεως, να γνωρίζουμε τον Θεό, να έχουμε επίγνωση αυτού και του θελήματός Του, αλλά και φόβου Κυρίου, ώστε να ζούμε στην παρουσία του Θεού κρίνοντας όχι κατά την θεωρία των οφθαλμών μας, ούτε και κατά την ακρόαση των οτίων μας, των αυτιών μας, αλλά εν δικαιοσύνη να κρίνουμε και να ζούμε ενώπιον του Θεού. Άρα υπάρχει χάρις του Θεού η σωτήριος, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, υπάρχει χάρις του Χριστού που έδωσε τον εαυτό του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχισε το αίμα του για να καθαρίζει εμάς τους αμαρτωλούς, γιατί όποιος λέει ότι αμαρτία δεν έχει, τον εαυτό του πλανάει και η αλήθεια του Θεού δεν μένει μέσα του, για να μας έδωσε λοιπόν ο Χριστός κάνοντας χάρη το αίμα του που τρέχει να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, καθώς αυτός επάνω στον ουρανό στέκεται στα δεξιά του Πατρός και προσεύχεται κατά χάριν ο Θεός να μας δικαιώσει για μας τους αμαρτωλούς. Καθώς εμφανίζει τον εαυτό του και λέει «Πατέρα, για τις αμαρτίες του παιδιού μου, εγώ έχισα το αίμα μου, γι' αυτό τις παίρνω επάνω μου», μετενόησε, ζήτησε συγγνώμη, εξομολογήθηκε, παρετήθηκε, γι' αυτό και εγώ την αμαρτία του την παίρνω. Γι' αυτό να είναι δίκαιος ενώπιόν σου. Και επίσης υπάρχει χάρις του Πνεύματος του Αγίου, που είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς το Πνεύμα το Άγιο μας φανερώνει τα μέλλοντα, μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, μας θυμίζει το Λόγο του Θεού
και είναι για μας πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα ευσεβίας και γνώσεως και τέλος πνεύμα φόβου του Κυρίου. Και έτσι όλο το πλήρωμα της θεότητος που κατοικεί μέσα μας, κατά χάριν, γιατί σωθήκαμε δια της πίστεως, κατοικεί μέσα μας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, ο παντοδύναμος Θεός, και είμαστε ναός του Τριαδικού Θεού, ναός του Θεού του Ζώντος. Βρίσκουμε χάρη λοιπόν ενώπιον Θεού και ανθρώπων όταν μένουμε πιστοί στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Ιησού Χριστού που έκαμε για μας και στην κοινωνία και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αγαπητέ μας ανώνυμοι αδελφέ, προσπαθήσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού να περιγράψουμε όσο είναι δυνατόν τη χάρη του Θεού, χωρίς να λέμε όμως ότι τα είπαμε όλα. Η χάρη του Θεού είναι κάτι θαυμαστό, υπερθαύμαστο, που όμως το βασικό της μήνυμα είναι ότι με τη χάρη του Θεού σωθήκαμε, με τη χάρη του Χριστού μένουμε και με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου εργαζόμαστε στο έργο του Θεού. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ερώτησή σου, αγαπητέ μου αδελφέ. Η εκπομπή μας τελείωσε και εμείς σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού με κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια. Αμήν.